Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε 8 λεπτάκια μετά τις 2, Λίμπερο παντού. Τριάδα σήμερα, ξανά είχαμε μέρες να είμαστε τριάδα, έτσι. Γιώργος Μπαϊράμης, Χρήστος Γιουβάνογλου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλο το team εδώ, της εκπομπής ο Λίμπερο παντού. Παρέουλα θα πάμε και τις 3. Κάναμε μια διακοπή μαζί με τις ομάδες. Επιστρέφουμε σε αγωνιστική δράση. Αργεντινή-Σερβία 12-6, 6 και 17 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ξεκίνησε στις 2 το μάτς αυτό. 12-7 τώρα μειώνει ο Μπογκδάνοβιτς με μία βολή. Είναι το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι του Μούντο Μπάσκετ. Και το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ. Ναι, το μεγαλύτερο ντέρμπι που έχουμε στα προημιτελικά. Η Αργεντινή παίζει μπασκετάρα πραγματικά. Μπασκετάρα και μόνο που έχει τον στη σύνθεσή τη τον Σκόλα. 39 ο κύριος Σκόλα. Δεν έχει σημασία όσο και αν έφτασε. Και τον Καπάτσο. Και τον Καπάτσο, ο οποίος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Και το απέδειξε λίγο πριν με μια πάσα no look από πίσω και έβγαλε μπροστά στη ρακέτα τον Γκαρίνο. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ή τον Σκόλα. Είναι εκπληκτικός πραγματικά ο Καπάτσο. Και δεν του φαίνεται και για το ύψος του και για αυτά. Απ' την άλλη, Αργεντινή, εντάξει. Η Σερβία έχει και αυτή πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολλού star. Αλλά από ό,τι είδαμε και στο παιχνίδι με την Ισπανία, δυσκολεύεται. Και θα δυσκολευτεί και σήμερα. Ναι. Από εδώ και πέρα αρχίζει ουσιαστικά το τουρνουά, έτσι. Ναι. Με την οχτάδα να ξεκινάς. Ναι. Στις 4 είναι το Ισπανία-Πολωνία. Εντάξει, εκείνο δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Καλά, για να δούμε. Οι Ισπανοί παίζουν το μάτι της ζωής τους. Παίζουν το μάτι της ζωής, αλλά νομίζω κάναν την επέρβαση. Εντάξει. 20 πόσο διαφορά θα πάει εκείνο το παιχνίδι. Για να δούμε. Μη σου πω και παραπάνω. Για να δούμε. Ξεκίνησε πάντως έτσι η προημιτελική φάση. Έχουμε σήμερα και την αυλαία αυτή τη έκτη αγωνιστική, τα προκριματικά του Euro 2020. Ναι, χθες είχαμε ωραία παιχνίδια και ενδιαφέροντα. Και σήμερα έχουμε ωραία παιχνίδια. Έχουμε το Αγγλία-Κόσοβο και που. Κλειστά σκορ. Νομίζω όλα τα βλέμματα είναι εκεί σήμερα γιατί το Κόσοβο έχει να χάσει, τα είπαμε και χθες. Το Κόσοβο πάει όλα τα χώρια. Έχει 15 μάτς με 10 νίκες και 5 σοπαλίες. Αϊ το σερί και πάει σήμερα να παίξει στην Αγγλία. Το Κόσοβο το 2017 άρχισε να παίζει. Όχι, το 16, το 16 μπήκε στην οργανώση, έκανε τα προκριματικά του Μουντιάλ. Αυτό, δεύτερη προκριματική της φάση. Τα προκριματικά του Μουντιάλ απέτυχε πανταγώδος, είχε μόνο ένα βαθμό στην πρεμιέρα και όλα τα άλλα τα μάτς τα χάσε. Και τώρα. Και μετά ξεκίνησε, τερμάτισε μάλλον πρώτη και αίτη στο Nations League με 4 νίκες. Θα παίξει ο Final Four, αν δεν περάσει δηλαδή. Ναι, αν δεν περάσει τώρα είναι αίτη στο. Όχι αίτη. Δεν ναι, αίτητη είναι στον όμιλο. Έχει 2 σοπαλίες και 2 νίκες. Σωστά. Και έρχεται στους Τσέχους το Σάββατο και τώρα πάει να παίξει στο Southampton με την Αγγλία σήμερα. Στο Southampton παίζουνε? Ναι, ναι. 9 η Αγγλία, 8 το Κόσοβο. Αυτοί στο Wembley παίζουνε. Σήμερα θα παίξει στο Southampton. Δεν ξέρω γιατί. Τι γίνεται. Και ναι, πάνε κοντράρι τους Άγγλους. Και να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον αν μπορεί να τους χτυπήσει τα ίσα. Και αν δεν είχε κάνει αυτή την γκέλα εντός αγωγικών, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και ο όμιλος για το Κόσοβο, με την Βουλγαρία στο Κόσοβο που ήρθαν 1-1. Θα ήταν πολύ καλύτερα. Θα ήταν πρώτο τώρα. Εντάξει, οκ, πες το χήμε στο Μαυροβούνιο, λογικό. Κέρδισε όμως μέσα στη Βουλγαρία με εκείνον τον buzzer beater. Ναι, 2-3. Αν θυμάσαι μέσα στη Σόφια. Κέρδισε και την Τσεχία. Αυτή ήταν η έκπληξη. Ναι. Εκεί που δεν το περίμενε κανένας, κέρδισε την Τσεχία. Ναι. Και την άφησε πίσω της, η οποία Τσεχία σήμερα παίζει μέσα στο Μαυροβούνιο. Δεν θα είναι εύκολο ούτε για αυτούς. Αν και το Μαυροβούνιο δεν έχει ελπίδες. Οπότε ναι, δες, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Το Αγγλία-Κόσοβο να είναι το πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, φυσικά σιγά σιγά όσο κυλάει και η εβδομάδα μπαίνουμε και στους δικούς μας ρυθμούς εδώ. Σήμερα είχαμε και εξελίξεις, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι. Είχαμε ειδήσεις γενικότερα το πρωί με την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη να μην κάνει αποδεκτή την παρέτηση του Μάριο Μπράνκο, η οποία έγινε γνωστή σήμερα το πρωί μετά από σύσκεψη χθες μέσω Skype που έγινε, τηλεδιάσκεψη. Μία απόφαση είναι αυτή. Η δεύτερη απόφαση είναι η μονιμοποίηση του PAOK TV οριστικά πλέον και αναμένουμε μέχρι την Παρασκευή να βγουν και τα πακέτα. Για τα οποία θα περιλαμβάνουν τιμές για όλη τη σεζόν. Και από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Ναι, διαβάζουμε σήμερα και για την ΑΕΚ. Ενώ το χλέβαζαν πριν από μερικές ημέρες. Υπήρχε στον κόσμο της ΑΕΚ, αν έβλεπες αντιδράσεις social media και γενικότερα. Το τάλιρο και τα λοιπά. Ναι, υπήρχε. Κόσμο, ναι, σίγουρα. Ο κόσμος θα κάνει την καζούρα του. Μια διάθεση, ναι, έντονη έτσι, ηρωνία στην κοινωνία. Αλλά κανείς δεν αμφισβήτησε αλλά από τους λογικούς ότι σήμερα ήταν μια κακή επιλογή αυτή. Σήμερα άρχισα να βλέπω δημοσιεύματα ότι θα φέρει χρήμα και το σκέφτονται στην ΑΕΚ κρυφό χαρτί για νέα έσοδα και τέτοια. Γιατί υπάρχει αυτή, αν τελικά γίνει το deal ανάμεσα σε Νόβα και ναι. Μαρινάκη. Εντάξει, είναι αστείο πάντως στον τρόπο που πολλά ΜΜΕ τα οποία να μην πούμε ότι είναι κατευθυνόμενα αλλά ακολουθούν την πολιτική των ομάδων πολλές φορές. Mm. Είναι αστείο ο τρόπος που γυρίζουν τις απόψεις ανάλογα με το λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Κινείται. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ τώρα είναι ένα θέμα το οποίο. Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη πιο εύκολα γιατί δεν είναι ένα τόσο καυτό θέμα. Είναι ένα θέμα πρωτότυπο, καινοτόμο όσον αφορά τα τηλεοπτικά δεδομένα και έτσι είναι πολύ εύκολο να γυρίσει η άποψη και το βλέπουμε αυτό να γίνεται τώρα στην πράξη. Δηλαδή, βλέπουμε ρεπόρτερ της ΑΕΚ για παράδειγμα που
Ακόμη και ηρωνική αρθρογραφία είχαν χρησιμοποιήσει όταν ο ΠΑΟΚ κινούνταν στην επόμενη του ΠΑΟΚ TV και τόνιζαν ότι γίνεται για λόγους ανάγκης επειδή δεν δέχτηκε πρόταση κτλ. Και, και τώρα το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ότι θα είναι καλό και αντιδικητικό. Τι πάσα έβγαλε ο Καμπάτσο. Τι πάσα έβγαλε. Απίστευτος. Έχουμε όμως και τρίτο θέμα το οποίο μάλλον θα έχουμε εξελίξει. Αυτό στον υπεύθυνο επικοινωνίας όσον αφορά την ΠΑΟΚ. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την ανακοίνωση του υπευθύνου επικοινωνίας της ΠΑΟΚ. Ναι, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Ένα όνομα το οποίο μάλλον θα κάνει αίσθηση. Έχεις πληροφορία? Έχω πληροφορία. Δεν έχω πληροφορία για το πρόσωπο. Αλλά? Ξέρω όμως ότι θα δημιουργήσει αίσθηση. Τώρα θετική, αρνητική. Τώρα δεν μας είπες τίποτα πολύ. Ναι, ακριβώς. Τότε γιατί ξέρω, τώρα, απλά έφαγες ένα λεπτό ραδιοφωνικού χρόνου τώρα με όλο αυτό που είπες. Τίποτα, ακριβώς. Επί της ουσίας τίποτα. Ακριβώς. Ωραία. Δημιουργώ εντυπώσεις. Μάλιστα. Δημιουργώ εντυπώσεις. Εντάξει. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις στο box. Τον Άρη άρχισε να μαζεύονται. Μπήκε ο Φετφαζίδης σήμερα. Μπαίνουν σιγά σιγά στην προετοιμασία για το παιχνίδι τον Παναθηναϊκό. Με το όλη Τερζή λογικά θα πάει στον πάγκο. Δεν νομίζω ότι θα έχει νέο προπονητή ο Άρης μέχρι την Κυριακή. Πάντως αναμένουμε εξελίξεις και σήμερα ακόμη στο θέμα του προπονητή. Σήμερα αναμένεται να έχει την τρίτη επαφή με τον Γκούτι ο Άγγελος Χαριστιάς. Τηλεφωνικά πλέον, καθώς είχε επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μαδρίτη όπου βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Είχαν δύο επαφές εκεί. Πλέον αναμένεται ουσιαστικά η απάντηση του Γκούτι που φάνηκε να ενδιαφέρεται για το πρώτο του Άρη. Είναι ζεστός, ναι, γιατί τις προηγούμενες μέρες αρνήθηκε και πρόταση της Μπεσίκτας για να παραμείνει ως βοηθός στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Θέλει να δείξει ότι. Θέλει να αποδείξει βασικά ότι είναι έτοιμος να καθίσει ως head coach σε μια ομάδα. Γι' αυτό οπότε αρνήθηκε και την πρόταση της Μπεσίκτας. Και γι' αυτό ίσως και η πρόταση του Άρη και η προοπτική του Άρη τον ενδιαφέρει. Αλλά θα φανεί στην πορεία αυτό που θα καταλήξουν οι άνθρωποι του Άρη. Ναι. Αναμένουμε λοιπόν να κλείσει και αυτό το για θέμα. Για τον Ιέρο πάντως νομίζω πως δεν απομακρύνεται. Απομακρύνεται γιατί νομίζω και ο ίδιος περιμένει την εθνική Ισπανίας. Επειδή τον είχαμε δει και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο εκεί. Ίσως περιμένει τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας να υπάρχει αυτό γίνει κάποια πρόταση κτλ. Και θέλει χρόνο, τον οποίο χρόνο φυσικά δεν έχει ο Άρης, γιατί όπως ξέρουμε ξεκινάει το πρωτάθλημα αυτή την αγωνιστική. Και μπαίνουμε σε φουλ ρυθμό. Το επόμενο διάλειμμα είναι μετά τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο. Ναι. Αυτό. Γιατί και στον Ηρακλή έχουμε εξελίξει πάντως. Από χθες άρχισε κάτι να κινείται. Ξεκίνησαν και προετοιμασία στο Ρεόκαστρο, άρχισαν να μαζεύουν και παίκτες σιγά σιγά. Ανακοίνωσε δύο συμφώνησε με δύο ποδοσφαιριστές ο Ηρακλής. Επιστρέφουν και οι Μπαντής και ο Παπαστεριανός μετά από χρόνια για να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια που θα γίνει στη ΓΑΜΑ Εθνική, που θα είναι πλέον η τέταρτη κατηγορία, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Ναι. Και έτσι. Να δούμε βέβαια τι θα συμβεί και με το θέμα με τον Άρη Παλαιοχωρίου, που θα συμμετάσχει ο Ηρακλής. Ακόμη δεν έχει κλείσει οριστικά το θέμα, ακόμη υπάρχουν εξελίξεις. Αλλά τουλάχιστον άρχισε να φαίνεται μια κινητικότητα αυτό, ναι, για την ομάδα, έτσι, με τον Παξεβάνο ξανά στο τιμόνι μετά από δύο χρόνια. Σε παρόμοια θέση είχε φτάσει και πρόπερση, που ξεκίνησε πολύ αργά προετοιμασία με κάποια πιτσιρίκια κτλ. Και εν τέλει κατάφερε να πάρει την άνοδο για τη Football League από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, τώρα είναι σε πιο δύσκολο μονοπάτι, αλλά. Ναι. Έχει πάει ακόμα πιο πίσω η προετοιμασία. Θα δούμε. Θα δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Τι άλλο έχουμε, τρίτη σήμερα, έτσι. Δεν περνά αυτή η εβδομάδα να ξεκινήσει τα πρωταθλήματα. Θέλετε να πούμε τα χθεσινά αποτελέσματα του ρωτηματικών, ναι, για να έχουμε και μια εικόνα και τι γίνεται στους ομίλους, ποιοι περνάνε, ποιοι όχι, ποιοι πάνε, ποιοι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία κτλ. Νομίζω το αποτέλεσμα της αγωνιστικής εχθές ήταν το Αζερμπαϊτζάν-Κροατία. Ναι. Για κάποιο λόγο η Κροατία δεν κέρδισε. Για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί, δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά μου κάνει εντύπωση το πώς το Αζερμπαϊτζάν κατάφερε να αποσπάσει βαθμό από την. Φιναλίστ του παγκοσμίου κυπέλλου. Εν τω μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν νόμιζα ότι κατέβαζε ομάδα μόνο στην Eurovision. Δεν ήξερα ότι έπαιζε και ποδόσφαιρο. Παίζει κανονικά. Φαντάζομαι. Έχουν και ομάδες. Και ωραίο γήπεδο, αυτό που έχουμε πει το γήπεδο. Στον Πακού. Στον Πακού. Έχουν και ομάδες που τα τελευταία χρόνια εντάξει. Όχι, φυσικά δεν πρέπει να παίζουν εκεί. Πρέπει να παίζουν στις. Πώς λέγονταν εκείνη η ομάδα που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Γκαμπάλα. Γκαμπάλα. Με τον γήπεδο της Γκαμπάλα. Με τον Πάουκ έπαιξε. Σε εκείνο το γήπεδο πρέπει να παίζει. Εκτός από τα ντέρμπι. Πάουκ δεν την κέρδισε κιόλα νομίζω. Πρέπει να έχει αποκλειστεί. Όχι, ήταν ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί. Ο Πάουκ δεν νομίζω. Όχι, ο Πάουκ ήταν σε όμιλο. Σε όμιλο ήταν και δεν την κέρδισε. Ήταν 0-0 το μάτς εκεί και νομίζω εδώ μέσα το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο ή ήταν που σήμανε και αποκλεισμό τότε. Ήταν ο Πάουκ στον όμιλο με την. Με τη Γαλλική, την King Cup και την Φιωρεντίνα. Θυμάμαι τότε δεν ήταν.
Κάτσε, νομίζω όχι, γιατί ο Πάουκ προκρίθηκε με τη Φιωρεντίνα. Ναι, άλλο όμιλο ήταν εκεί. Λέτε για τη δεύτερη φορά, πρέπει, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά, ο Πάουκ έπαιξε δύο φορέ όμιλο με τη Φιωρεντίνα. Προκρίθηκε τη δεύτερη φορά τότε με τον γκολ του Γκάρι. Την πρώτη φορά ήταν που αποκλείστηκε με τον Άγγελο Αναστασιάδη τότε. Εντάξει, εντάξει. Α, που έμεινε εκτό στο μάτι τη Τούμπα με την Γκινκάμπα, δεν κάνω λάθο. Ναι, Γκινκάμπα είχε περάσει και τον Άγγελο. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω δεν έχει κερδίσει ούτε την Κάπα. Μπα περιπτώσει. Για την ιστορία, χθες η Κροατία δεν κέρδισε 1-1 με τον Αζερμπαϊτζάν και ήρθαν τα πάνω κάτω σε αυτόν τον όμιλο. Καθώς και η Σλοβακία έκανε την έκπληξη, κέρδισε με στην Ουγγαρία με 1-2. Και πλέον δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στον πέμπτο όμιλο. Κροατία 10, Σλοβακία 9, Ουγγαρία 9 και Ουαλία 6. Η Ουαλία όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Γιατί είναι 5 η ομάδα σε αυτόν τον όμιλο. Η Ουαλία του Γκάρεθ Μπέιλ και του James που έβαλε και γκολάρα χθες. Και τώρα παίζει Κροατία-Ουγγαρία τον Οκτώβρη. Κροατία-Ουγγαρία. Σλοβακία-Ουαλία. Αυτό. Και έχει ρεπό το Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή 4 πρώτοι παίζουν μεταξύ τους. Εδώ θα γίνει χαμός αυτόν τον όμιλο για τις δύο ομάδες που θα πάρουν την πρόκριση για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα Κύπρος κέρδισε εύκολα. Αλλά δεν έχει ελπίδες, είναι και από ό,τι διάβαζα η κέρδισε μεγαλύτερη... Κέρδισε τουλάχιστον, κέρδισε 0-4. Ναι, εμείς θα κερδίζαμε. Η μεγαλύτερη, η πιο ευρεία εκτός έδρας νίκη στην ιστορία της Κύπρου είναι αυτή. Έβαλε Σαν Μαρίνο βέβαια. Δύο γκολ ο Κουσουλός, δύο γκολ έβαλε. Ένα έβαλε ο Αρτηματάς και ένα έβαλε ο Παπουλής. Με νέα πόσα χρόνια παίζει ο Παπουλής. Ναι, μόνο ο Παπουλής λέει έχει μείνει από την παλιά σειρά. Όλοι οι άλλοι είναι από ό,τι διάβαζα, δεν είναι το παιχνίδι. Εντάξει, και ο Πιέρο Σωτηρίου, ο οποίος είναι το μεγάλο αστέρι αυτής της ομάδας, είναι. Για τον οποίο είχε διαφερθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν προχώρησε, αν δεν κάνω λάθος, η περίπτωσή του και απέκτησε τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Εκείνη τη μεταγραφική περίοδο. Και πλέον παίζει, αγωνίζεται στην Κοπεχάγη ο Πιέρ Σωτηρίου. Σε αυτόν τον όμιλο το Βέλγιο έχει καθαρίσει. 18 βαθμούς. 6-6. Εντάξει, μας έχει συνηθίσει το Βέλγιο σε αυτά τα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Πολύ η Ρωσία, και η Ρωσία 15. Νομίζω έχει κρυθεί εδώ πέρα αυτός ο όμιλος. Ναι, θα είναι στο Euro και το Βέλγιο. Από εκεί και πέρα, Καζακστάν με Κύπρος και τη Σκωτία είναι 7-7-6. Θα παλέψουν για την τρίτη θέση, την άτυπη τρίτη θέση. Του Σαν Μαρίνο δεν νομίζω πως έχει ελπίδες ούτε να πάρει βαθμό. Δεν έχει την Ελλάδα στον όμιλο, οπότε δεν θα πάρει βαθμό. Τώρα παίζει και με το Βέλγιο. Βέλγιο Άγιος Μαρίνος. Εδώ θα γελάσουμε. Θα γελάσουμε πολύ εδώ πέρα. 10-12 θα τα πιάσουμε. Ναι, θα μπορούσε. Πάντως μέσα στον Άγιο Μαρίνο που παίξανε με το Βέλγιο 0-4 μόνο. Μόνο. Και νομίζω το πρώτο ημίχρονο ήταν 0-1, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 0-1 με τον Μπατσουαγή, στο 43 κιόλας. Για ισοπαλία πιάνεται. Για ισοπαλία, σωστό. Από εκεί και πέρα είχαμε την πολύ εύκολη νίκη της Ολλανδίας με στην Εστονία, 0-4. Οι Γερμανοί κέρδισαν τους Βορειοϊρλανδούς 0-2. Και μάλλον κλειδώνουν και αυτή την πρόκριση μαζί. Ο Τάπα, ο Μαριάνο, τι έκανε. Ναι, και θα πάω και. Μιλάμε, γίνεται τρομερό μάτσε. Γίνεται ματσάρα, μόλις πέρασε μπροστά η Σερβία. Τάπες, τρίποντα. Ο Καμπάτσο είναι σε τρομερή. 21, τώρα Σέρβοι, σε τρομερή φόρμα. Είναι τελευταίο λεπτό πρώτη περίοδο και το σκόρ είναι 22-21. Νομίζω θα περάσουν του 80. Θα πάμε για ανοιχτό μάτς πολύ, έτσι όπως πάει ο ρυθμός τουλάχιστον στην πρώτη για περίοδο. Για βεράκι θα πάμε. Είναι και καλή σουτέρα αυτή και τα λοιπά. Εντάξει, μπαίνουν καλάθια. Και, και στη ρακέτα είναι καλή. Δες εδώ πέρα, πέφτουν κορμιά πραγματικά. Ματσάρα θα γίνει. Ωραία διείσδυση. Ναι, στον τρίτο όμιλο, Γερμανία. Και εδώ πέρα είναι λίγο ανοιχτά τα πράγματα, αλλά η Βόρειο Ολλανδία όπως είχαμε πει έχει παίξει όλα τα εύκολα. Δεν έχει παίξει ακόμα τα ντέρμπι, γι' αυτό είναι τόσο ψηλά. 12 Γερμανία, 12 Βόρειο Ιρλανδία, 9 έχει Ολλανδία. Αλλά έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Τώρα παίζει με τη Βόρεια Ιρλανδία. Αν την κερδίσει, μέσα στο Άμστερνταμ, αν την κερδίσει, την πιάνει στη βαθμολογία και λογικά θα πάρει και αυτή την πρόκληση. Δεν νομίζω πως η Ολλανδία με τέτοια ομάδα θα μείνει εκτός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, εντάξει. Ήδη είχε δύο αποτυχίες, Euro 2016 και Παγκόσμιο Κύπελλο 2018. Δεν βρέθηκε σαν τελικά. Τώρα από εκεί και πέρα κάτι άλλο έτσι ενδιαφέρον. Πολωνία-Αυστρία 0-0 και αυτός ο όμιλος είναι πάρα πολύ ανοιχτός. Οι Πολωνοί σε αυτά τα παράθυρα, τα δύο παιχνίδια που δώσανε, δεν κέρδισαν. Είχαν ένα βαθμό συνολικά. Χάσανε με Σλοβενία 2-0, εχθές 0-0 με την Αυστρία. Είναι μεν ακόμα πρώτοι με 13 βαθμούς, αλλά τους απειλούν από πίσω. Δες τι γίνεται εδώ πέρα. Ο όμιλος Τζίπιος είναι ο 7ος πρέπει να είναι. Πολωνία 13, Σλοβενία 11. Αυστρία 10 και τα Σκόπια και το Ισραήλ από 8. Δηλαδή όλοι είναι κοντά. Ο πρώτος με τον πέμπτο έχουν 5 βαθμούς διαφορά μόνο. Ναι. Και η πρόκριση βλέπεις στους 3 βαθμούς.
Όλοι έχουν ελπίδες. Οι τρίτοι δεν πάνε πουθενά, έτσι. Οι τρίτοι δεν πάνε πουθενά. Εκτός αν έχουν κάποια ελπίδα να πάνε στο Final Four του Nations League. Στο σπίτι τους. Κάποιες τρίτες θα πάνε στο Final Four του Nations League. Επειδή έχουν βγει δεύτερες και θα πάρουν τη θέση των άλλων από πάνω. Σωστά. Είναι πολύ μπερδεμένη ιστορία αυτή. Είναι λίγο πολύ. Μας έχει κάνει τα μυαλά. Αυτά θα τα δούμε προς τον Νοέμβρη πλευρά μεριά βασικά. Νομίζω ότι οι ίδιες οι ομάδες έχουν καταλάβει τι γίνεται. Πονάνε τα μυαλά μας. Ναι, ούτε οι ίδιες οι ομάδες έχουν ξεκάθαρο. Μυαλό τους, αν θα περάσουν ή όχι. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα παίζει και Αυστρία-Ισραήλ την επόμενη αγωνιστική. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Πολωνία θα παίξει με στη Λετωνία, δεν θα έχει πρόβλημα. Και τα Σκόπια θα φιλοξενήσουν τη Σλοβενία, και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Αυτά. Ναι. Να πούμε και το σημερινό πρόγραμμα για να κλείσουμε με την. Μπράβο, ναι. Με το Euro και δεν θα ξανασχοληθούμε μετά από ένα μήνα. Ναι, με τις υπόλοιπες ομάδες, όχι με την Ελλάδα. Γιατί μας βλέπω δύσκολα εκεί πέρα. Μέσα στην Ιταλία παίζουμε. Μέσα στην Ιταλία. Για δούμε και... τελευταία επίθεση της Αργεντινής. Διπλάρα. Εντάξει, τρομερό Καπάτσο πάλι. Καπάτσο πάλι, τα παιδιά. Πολύ... 25-23 τελειώνει. Πέρασε μπροστά. Για την Αργεντινή. Καπάτσο είναι τρομερό. Ωραία. Για πες. Λοιπόν, σήμερα έχει λίγα παιχνίδια. Όπως είπαμε και πριν, το Αγγλία-Κόσοβο ίσως ξεχωρίζει από αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Γιατί είναι κοντά οι δύο ομάδες και διεκδικούν. Εντάξει, η Αγγλία θα πάρει την πρόκριση, αλλά το Κόσοβο είναι μέσα στην διεκδίκηση της πρόκρισης. Στα τελικά του Euro. Για πρώτη φορά στην ιστορία της φυσικά. Από εκεί και πέρα, όλα τα παιχνίδια βασικά είναι 10 παρατέταρτο και έχουμε και το Αλβανία-Ισλανδία. Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Ναι. Οι Ισλανδοί έχουν ελπίδες πρόκρισης. Βασικά είναι. Όλοι μαζί σε αυτόν τον όμιλο, στον 8ο όμιλο, Γαλλία, Τουρκία και Ισλανδία έχουν 12 βαθμούς μετά από 5 παιχνίδια. Ναι. Θα γίνει μάχη εδώ, λογικά, με βάση τη λογική, έτσι. Αν η σήμερα Γαλλία... κερδίσει η Αλβανία. Αν σήμερα κερδίσει η Αλβανία. Ναι, η Αλβανία, την Ισλανδία. Στην Αλβανία δεν παίζουν, ναι. Δεν είναι ανέφικτο. Δεν αν κερδίσει πάει στους 9. Θα πάει στους 9, αλλά δες τι γίνεται. Η Γαλλία παίζει με την Ανδόρα. Οι Τούρκοι που παίζουν. Και οι Τούρκοι παίζουν μέσα στη Μολδαβία. Οπότε λογικά θα κερδίσουν και οι δύο, θα πάνε στους 15. Θα ξεφύγουν οι δυο τους. Οπότε θα είναι πάλι στο συν 6, πολύ δύσκολο. Ναι. Μολδαβία και Ανδόρα έχουν φιλική συμμετοχή. Ναι. Εντάξει. Απλά παίζουν. Εδώ βλέπω προβάδισμα σίγουρα για την Γαλλία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει έξω εκτός διάδας. Με τίποτα. Όχι. Ειδικά σήμερα παίζει και με την Ανδόρα, θα το πάρει το παιχνίδι. Οι Τούρκοι με προβλημάτισαν γιατί στην προηγούμενη αγωνιστική έπρεπε. Πλασματική εικόνα το μάτς. Ναι, ρε, όμως με ένα γκολ στο 89. 30 τελικές κατάφερα να κάψουν την αντίσταση της Ανδόρας. Ναι, 30 τελικές και σου λέω κάτι φορά ήταν το μάτς. Εντάξει, και η Ελλάδα έχει 30 τελικές το Λιχτενστάιν. Δηλαδή τι. Πόσες είχε? Έξι στο στόχο είχε. Έξι στο στόχο και. Με το Λιχτενστάιν. Είχαμε δύο δοκάρια, ρε φίλο όμως. Sorry. Άστο. Είχαμε δύο δοκάρια. Καμία σχέση η εικόνα των δύο αγώνων. Μπράβο μας, τουλάχιστον πήραμε ισοπαλία. Ναι. Ντροπή στο Λιχτενστάιν που δεν κατάφερε να κερδίσει αυτή την ομάδα. Πραγματικά. Ναι. Οπότε. Ηρωνεύεστε, δεν κατάλαβα. Πιο πολύ από την Ισλανδία. Δεν είπες για την εθνική, δεν ήσουν εδώ. Δεν ήμουν εδώ, δεν με βγάλατε τηλεφώνημα. Ούτε για τον μπάσκετ, δεν εγώ περίμενα τηλεφώνημα, δεν με βγάλατε. Δεν είπες την άποψή σου ούτε για τον μπάσκετ, την εθνική. Που τι να πει, αφού εκτέθηκε. Που δεν τους πάλι εκτέθηκε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, όγδοη φορά, δεν θυμάμαι πώς. Αφού σου είπα, μην μιλάς για την εθνική. Εγώ φταίω. Μέχρι στιγμής, από τότε που ξεκινήσαμε εδώ τις εκπομπές μαζί, από τα προκριματικά του Champions League για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και τα λοιπά που δίναμε προβλέψεις για Άρη και τα λοιπά. Έλα, δεν τους βλέπω, μέχρι το μου τον μπάσκετ. Έχει εκτεθεί σε ό,τι έχει πει, έτσι. Είχε πιάσει νομίζω ένα σκορ. Και δεύτερη αγωνιστική Super League, μου λέει ο Χριστοκιός εδώ, μόλις είχε φύγει, δεν τον είχα προλάβει. Παναθηναϊκός Σόφι, μεγάλος άσος, λέει, άνετος. Και γίνεται 0-3 στο ΑΚΑ. Του έχει καταστρέψει όλους. Να μην πιάνω στο στόμα μου τίποτα. Καλύτερα να μην πιάνω τίποτα στο στόμα μου. Δεν έχει πετύχει ένα σημείο μέχρι τώρα. Τι λες, ρε φίλε. Ποιο? Την κέλα του Άρη, ποιο τη φώνασε με τον Όφη. Αυτό. Άρη Σόφη το έχει πει. Τίποτα άλλο. Τι λες, ρε φίλε. Τίποτα άλλο. Έλα, εντάξει. Κανένα άλλο. Όχι, εντάξει. Μα δική. Ποιο? Α, και τον Άσο του Βόλου με τον Άρη, το πέτυχε αυτό. Όχι, έλεγε. Όχι, άσο έλεγα. Άσο έλεγα. Ναι. Άντε καλά. Πάντα αυτό, δηλαδή το πηγαίνει συναισθηματικά γι' αυτό το. Τώρα που παίζει ο Άρης Παναθηναϊκός, τι θα προβλέψει. Διπλό θα πει τώρα, δε. Όχι. Ισοπαλία. Ισοπαλία. Θα κερδίσει ο Άρης. Κατάλαβε. Θα κερδίσει ο Άρης. 3-0 μίκρο. Λοιπόν, το έλεγα και πριν. Κάποια στιγμή πάει ο Άρης να πάρει διπλό μέσα στο Βόλο, εκεί που γράφει ΠΑΟΚ 2008 άσβε στο χώρι. Που πα, ρε Άρη, να πάρει διπλό μέσα στο Βόλο. Γι' αυτό δεν κέρδισε. Ναι, ρε φίλε. Πάνω στο κορδόνι γράφει τέτοιο πράγμα. Πού πάτε, βρε. Σε παρακαλώ πολύ. Για πες το πανόραμα της σημερινής αγωνιστικής, Γιώργο Μπαϊράμι. Είχαμε ξεκινήσει, είπαμε, τα τρίτα πρώτα παιχνίδια. Γαλλία-Ανδόρα το τελευταίο. Λιθουανία-Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι προέρχονται από την νίκη μέσα στη Σερβία 2-4. Είναι ακόμα πίσω.
Έχουν παίξει λίγα παιχνίδια επειδή είχαν το Final Four του Nations League. Δηλαδή, με δύο νίκες τώρα πάνε στους 11 και καθαρίζουν. Μετά το διπλό και στη Σερβία, που ήταν νομίζω ο αντίπαλός τους για τη δεύτερη θέση, γιατί η Ουκρανία έχει ξεφύγει πραγματικά. Είναι στους 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς το έχουν φτάσει εκεί οι Ουκρανοί. Δεν τους είχα πολύ ψηλά στην ιεραρχία. Λες να έρθει από πίσω νέα γενιά. Τα κατάφερε, ναι. Τώρα έχουν, για να έχουν 13 βαθμούς σε 5 παιχνίδια, κάτι καλό χτίζεται και παίζουν και με τη Λιθουανία σήμερα. Μέσα στην Ουκρανία, το δεν ξέρω. Στο Κίεβο λογικά παίζουν, ξέρω εγώ. Κάντους, δεν ξέρω. Κάντους 16. Κάντους 16, οπότε έχει κλειδώσει την πρόκριση. Ναι. Αυτά για την Πορτογαλία. Λογικά θα παίξει ο Κριστιανό Ρονάλντο. Αν και χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα για τα παιχνίδια που έχει μέσα στη σεζόν ο Κριστιανό Ρονάλντο. Που είναι 35 με 40 και ίσως σε κάποιο ξεκουραστεί. Να διστάζει ή να θέλει να κάτσει τον πάγκο. Όχι, απλά για να γίνει μια καλύτερη διαχείριση. Ίσως σε κάποια παιχνίδια της εθνικής δεν πάει. Όπως έγινε και πέρυσι αυτό. Δεν και πήγε στη σε κάποια παράθυρα. Μπορεί να. Και, ναι. Δεν είχε πάει μεγάλο στο Nations League που ήταν αδιάφορο και πήγε μόνο στο τελικό να παίξει. Αδιάφορο. Γιατί αδιάφορο. Βγήκανε, άμα δεν βγαίνανε πρώτοι, δεν θα παίζανε στο Final Four. Εκεί που το πήραν, τι έγινε. Εντάξει, σήκωσαν κύπελο. Και πήραν ένα χρηματικό έπαθλο. Καλό κιόλας. Πολύ καλό. Ποδοσφαιρικά αδιάφορο. Τι άλλο έχουμε. Λουξεμβούργο-Σερβία, Μαυροβούνιο-Τσεχία και Μολδαβία-Τουρκία. Αυτά. Φτωχό το πρόγραμμα σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα δω κάποιο. Δεν ξέρω και εσάς, να με ειλικρινίσει. Πάει και εγώ, δεν νομίζω ότι κάποιο θα φτάσει. Αλβανία-Ισλανδία, φίλε. Πώς? Αλβανία-Ισλανδία. Εντάξει, θα έχει το ενδιαφέρον του. Βέβαια, άμα ήταν και οι Αλβανοί λίγο πιο ψηλά στη βαθμολογία. Στο προηγούμενο γύρο είχαν βρεθεί κιόλας κανονικά. Άντε να τελειώνουμε, να αρχίσει τα πρωταθλήματα. Γιατί είχε ματσάρες νομίζω το Σαββατοκύριακο και στην Ευρώπη έχει ντέρμπι. Ναι. Έχουμε και εδώ ωραία παιχνίδια. Τρώμε το ΣΠΑΟΚ, Άρης Παναθηναϊκός. Έχει. Τρομερό θέαμα. Έχει. Θέαμα δεν ξέρω, αλλά. Εγώ θέλω να δω ποιο παίζει. Θα έχει ψωμάκι. Λαμία, ποιο παίζει εδώ. Η Λαμία παίζει εκτός εδώ με την ΑΕΚ. Τσοάκα. Αλήθεια. Ναι, ΑΕΚ είναι Λαμία. Παίζει. Πάλι 9,5 ώρα παίζει η ΑΕΚ. Όλα 9,5 βάλε. Στο μεταξύ, στο ΑΚΑ μέχρι τώρα. Νομίζω δεν θα παίξει το ΑΚΑ η ΑΕΚ. Γιατί? Κάτι τέτοιο διάβασα σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Για μετά. Για μετά. Για τον Οκτώβριο λέμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον αγωνιστικό, με τον αγωνιστικό χώρο. Χώρο και ίσως καταφύγει σε λύση. Ναι. Το όχι, η λύση. Η δίκηση του ΟΑΚΑ βασικά προσανατολίζεται προς τον Οκτώβριο. Να κάνει αλλαγή. Ναι, έχει δει πώς είναι το γήπεδο τώρα. Και πώς θα παίξει εκεί πέρα η ομάδα. Εν τω μεταξύ, το ΟΑΚΑ μέχρι τώρα δεν έχει κερδίσει κανείς γηπεδούχος μέχρι τώρα. Για τη νέα σεζόν. Ναι, ΑΕΚ Ξάνθη διπλό, Παναγιώσο διπλό, Ελλάδα Λεχτεριστάν Χ. Το Τραμπζονσπορ διπλό, ένα Χ με την τέτοια, με την Κραϊόβα που πήρε η ΑΕΚ. Ωραία. Δεν έχει κερδίσει το σπίτι μου στο διπλό της Λαμίας διπλό. Όντως ο αγωνιστικός χώρος είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και δεν νομίζω πως στην ΑΕΚ θα θέλουν να φτιάξουν αγωνιστικό χώρο, καθώς το χρόνο δεν θα αγωνίζονται εκεί. Ριζούπολη, Μετακομίζουν στο καινούριο του γήπεδο, οπότε είναι θέμα του ΑΕΚ. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Θα έχουμε Γιώργο Ματζιούγη μόλις επιστρέψουμε να μας πει για τα τελευταία νέα στον Ηρακλή. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί κάτι είδαμε να κινείται από χθες βράδυ. Να μας τα πει πιο αναλυτικά. Πάμε στο break και επανερχόμαστε. Είμαστε επανήλθαμε ο Λίμπερο παντού στο Λίμπερο 107,4. Αργεντινή-Σερβία 39-34. 4,5 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου του πρώτου μηχρόνου. Ας το έχουν τώρα σε τρίποντο οι Σέρβοι, αλλά. Λίγο πανικόλαβε. Ματσάρα γίνεται πάντως. Δες εδώ τι σκορ έχουμε. Η Αργεντίνη είναι ήδη στους 39 πόντους και θέλει ακόμη 4 και 14 για να τελειώσει το ημίχρονο. Δηλαδή πάνε για κατοστάρα με αυτούς τους τρόπους αν συνεχίσουν. Και γενικότερα γίνεται εντυπωσιακό μάτι. Το περιμέναμε. Τα λέγαμε ότι είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι. Είναι πάρα πολύ καλή η Αργεντίνη. Οχτάδας. Είναι τρομερή στην επίθεση. Ναι. Και είναι και σε καλή μέρα. Χρειάζεται και αυτό φυσικά. Λοιπόν. Πάμε όμως εμείς λίγο τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας. Να πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Ματζιούκη να μας πει λίγο τι γίνεται στον Ηρακλείο που κάτι σαν να είδαμε να κινείται από χθες βράδυ, αλλά σίγουρα τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Γιώργος. Τι γίνεται να κάνεις, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε γιατί δεν υπήρχαν και εξελίξεις, έτσι. Ναι, εντάξει. Ο κόσμος βέβαια τα ακούει κάθε μέρα από την Εννοείται, ναι, εννοείται. Αλλά το θέμα είναι τι ακούει. Θέλω να πω ότι πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Είμαστε, πόσο έχουμε σήμερα, 10? 10 Σεπτέμβρη. 10 Σεπτεμβρίου. Ναι, αυτό που λες, ισχύει μέχρι ένα βαθμό το κάτι πάει να γίνει. Αλλά δυστυχώς το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και το μεγαλύτερο παράπονο του κόσμου είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Υπάρχει ένας μυστικισμός. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά σελίδα στο Facebook, έτσι, ούτε αυτό πέρα ας πούμε. Αυτό, αυτό είναι το τελευταίο. Ναι. Δεν έχει βγει μια ανακοίνωση. Mm. Δεν έχει γίνει η πολυπόθητη Γενική Συνέλευση. Βέβαια, εγώ έχω μια πληροφορία που λέει ότι μάλλον θα γίνει την Παρασκευή, τώρα μεθαύριο. Mm. Δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος για το
τι πάει να γίνει, πώς πάει να γίνει. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή είχα 10 φίλους, 20 φίλους, 5.000 φίλους, 100.000 φίλους, ό,τι νούμερο θέλετε βάλτε, του Ηρακλή αυτή τη στιγμή στον αέρα και τους ρωτούσα, παιδιά, αυτή τη στιγμή ποιοι είναι δίκοι. Νομίζω δεν θα ήξερα να σου απαντήσουν. Ποιος βάζει λεφτά. Ναι. Ποιοι αποφασίζουν για τις μεταγραφές. Ποιοι φέρνουν παίκτες. Ποιοι κλείνουν παίκτες. Ναι. Υπάρχει ένας μυστικισμός. Άλλες ερωτήσεις, πολύ σημαντικές επίσης. Τι σημαίνει αφημιάρη παλαιοχωρίου. Ποιο είναι το deal. Τι έχει υπογραφεί. Υπάρχει deal. Ποιες είναι οι δικλείδες. Τι θα σημαίνει αν ο Ηρακλής του χρόνου ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί του χρόνου, αν ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική, εγώ τα κάνω ελληνικά, έτσι. Α, Β, Γ, Δ. Αυτά τα... Στη Football League, League, δηλαδή, είναι, στην τρίτη κατηγορία. Ναι, είναι αστείο να λέμε τη Δέλτα Εθνική, Γάμα Εθνική. Έλα, αφού είναι Δέλτα. Όντως. Να λες την τέταρτη εθνική κατηγορία, δεν λες τρίτη. Είναι αστείο. Δυσκολεύουμε τη ζωή μας. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα ακριβώς. Εδώ θα το κάναμε και αυτό, ας πούμε. Από τα πιο έτσι απλά ανούσια. Υπάρχει κόσμος που δυστυχώς, ακόμα και τώρα, ακούει ότι ο Ηρακλής θα παίξει τη Γάμα Εθνική και νομίζει ότι σε δύο χρόνια θα είναι πρώτη εθνική. Ενώ είναι τέταρτη κατηγορία. Είναι ερασιτεχνικό ουσιαστικά, έτσι. Είναι 100%. Του χρόνου όμως άμα ανέβει. Πες ότι κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Άμα ανέβει, θα πρέπει να γίνει ΠΑΕ. Mm-hmm. Θα πρέπει να βρει πάλι μεγάλο μέτοχο, θα πρέπει να βρει πάλι χρηματοδότη, γιατί με την αναδιάρθρωση του Βασιλιάδη, και αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί μπορεί να έρθει η Νέα Δημοκρατία και να πει δεν τη θέλω την αναδιάρθρωση, ακόμα δεν έχει πει κάτι από αυτό, αλλά όλα τα έχουμε δει, η ΓΑΜΑ Εθνική είναι επαγγελματική κατηγορία. Είσαι ΠΑΕ, έχεις αφημί κανονικά. Ναι. Υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα που είναι φυσικά όλα, μπορεί να τα χαρακτηρίσει κάποιος ρητορικά, αλλά πρέπει να απαντηθούν κάποια στιγμή στον κόσμο. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κούραση, ακόμα και αυτοί που θα κάνουν την καρδιά τους πέτρα και θα πούνε τι να κάνουμε. Άρης Παλαιοχωρίου, θα το πιούμε κι αυτό, θα το φάμε κι αυτό. Τόσα είδαμε. Τουλάχιστον, ναι, τουλάχιστον ενημερώστε μας πώς γίνεται ρε παιδί μου, εμείς θα έρθουμε στο γήπεδο. Ηρακλής θα φωνάζουμε πάλι, αλλά πείτε μας λίγο τι γίνεται. Δηλαδή, διαβάζει ο κόσμος, ξεκίνησε προετοιμασία σε εγκαταστάσεις του Ηλία Θοδωρίδη. Θα είναι ο Ηλίας Θοδωρίδης στο σχήμα, θα βάζει λεφτά, θα είναι οι υπόλοιποι που ακούγονται τα ονόματα δεξιά και αριστερά. Άλλο το να τα λέμε εμείς. Και άλλο να τα πει επίσημα κάποιος. Δεν έχει βγει μια ανακοίνωση, δεν έχει βγει ένα δελτίο τύπου, δεν έγινε η επαναλαμβάνω Γενική Συνέλευση. Όλο αυτό το κόσμο, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο κόσμος γκρινιάζει για την Γενική Συνέλευση. Γιατί ο ίδιος ο Γάμα Σίγμα και οι ίδιοι φορείς την προανήγγειλαν. Ότι θα γίνει Γενική Συνέλευση για να περάσει αυτό. Και αυτό μάλλον είναι και το σωστό, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να παίρνεις μόνο λογικό, έτσι. Μια απόφαση. Θα πει κάποιος και θα πάνε 100 άτομα και θα είναι εκεί, θα γίνει κάτι. Όχι, αλλά έστω δίνεται η ευκαιρία στον οποιοδήποτε θέλει να πάει να ενημερωθεί. Και να σεβαστώ ότι υπάρχει πίεση χρόνου, να σεβαστώ ότι στον αέρα δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να τα πούν όλα ίσως γιατί δεν πρέπει, γιατί δεν κάνει, για το οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό υπάρχουν γενικές συνελεύσεις όπου δεν βγαίνουν στον αέρα, που είναι ο κόσμος εκεί και μαθαίνει τα πάντα. Ναι. Θέλω να πω, η Γενική Συνέλευση δεν είναι μια συνέντευξη ή μια συνέντευξη τύπου, είναι ενημέρωση προς τον κόσμο. Ο κόσμος διαβάζει για πρώτη προπόνηση που έγινε χθες στο Ρόκας. Για Σπύρο Μπαξεβάνο δεν έχει ανακοινωθεί ποτέ. Για Μανώλη Παπαστεριανό δεν έχει ανακοινωθεί ποτέ. Για Γιώργο Μπαντή το ίδιο. Για κάποιους άλλους παίκτες, το γιο του Παντελίδη για παράδειγμα. Ναι. Του πρώην προπονητή του Ηρακλή και του Άρη. Δεν έχουν ανακοινωθεί όλα αυτά. Προκύπτουνε, μεταφέρονται, διαδίδονται. Είδαμε μόνο, Γιώργο, μια φωτογραφία του Τζελίδη με το πίσω από το σήμα. Αυτή η φωτογραφία που προέκυψε στο μαξί δεν έχω καταλάβει ακόμη. Πήγε ο Τζελίδη μαζί με τον εκπρόσωπό του τον Γκόγκα που έπαιζε παλιά στον Παρσεραϊκό. Μπράβο, ναι. Λίγο τον Ηρακλή, αν θυμάστε, τον υψηλό σωμό σέντερφο. Ναι, ναι, ναι. Που είναι πλέον μάνατζερ. Πήγε στο Λάβρο του Ηρακλή, βγήκε μια φωτογραφία. Δεν προέκυψε από κάποιο αυτό να δοθεί επίσημα από τον Ηρακλή. Ο ίδιο την διέρευσε τη φωτογραφία. Όχι, φυσικά. Ναι. Υπάρχει ένας αυτός ο μυστικισμός, επαναλαμβάνω, που ενοχλεί. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που λένε δεν με πειράζει που έξι μήνες θα λεγόμαστε Άρης Παλαιοχωρίου, γιατί και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουν στον κόσμο. Έχει βγει πρόσφατα μέλος του ΔΣ της ΕΠΟ και έχει πει ότι επειδή έχουν περάσει ημερομηνίες, για έξι μήνες τουλάχιστον,
τα έγγραφα τα επίσημα και στο site της ΕΠΟ και τα λοιπά, τα γράφει Άρης Παλαιοχωρίου. Ναι. Θα φοράει ο Ηρακλής μπλε άσπρο, θα φοράει τον ημίθο, θα λέει Ηρακλής, θα πηγαίνει, όποιος πηγαίνει θα φωνάζει Ήρα ολέ, αλλά στα χαρτιά θα φαίνεται Άρης Παλαιοχωρίου. Δεν πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση για όλα αυτά. Και το ξαναλέω, το μεταφέρουν και αν όχι υποστηρικτές και κάποιοι που δεν έχουν πρόβλημα. Υπάρχει κόσμος που λέει εγώ δεν θα πάω στο γήπεδο. Είναι ξεφτύλα αυτό για μένα. Δεν θα πάω. Δεν το αναγνωρίζω αυτό. Δεν μ' αρέσει, δεν με εκπροσωπεί. Δεν. Για το θέμα Άρη Παλαιοχωρίου. Υπάρχει κόσμος που λέει εγώ θα πάω. Αλλά θέλω να ενημερωθώ τι είναι αυτό που θα πάω να δω. Ναι, να ξέρουν τι γίνεται, προφανώς, έτσι. Ποιοι είναι, τι κάνουν, πώς το κάνουν. Ποιον να στηρίξει το κάτω-κάτω κόσμο, έτσι. Ποια προσπάθεια να στηρίζει. Τι επιλογές υπάρχουν, αν δεν υπάρχει άλλη, και τι γίνεται του χρόνου αν η ομάδα ανέβει. Ναι, και αυτό είναι ένα κομβικό ερώτημα. Μην μπούμε το καλοκαίρι το επόμενο πάλι στη διαδικασία να ψάχνουμε αφημί. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα σενάρια που λένε ότι το θέμα του Βόλου το κρατάει ο Τόμ Παπαδόπουλος για το επόμενο καλοκαίρι. Μην γελάσετε πολύ. Ναι. Άλλο πάλι και εκεί. Που ολόκληρος Ηρακλής περίμενε 3 μήνες τον Τόμ Παπαδόπουλο. Ναι. Και ποιος εξασφαλίζει δηλαδή ότι του χρόνου ο Βόλος θα είναι σίγουρα Super League. Καλά, αυτό το εξασφαλίζω εγώ. Ναι, όχι, θέλω να πω. Προφανώς αυτό μεταξύ μας όλοι μπορούμε να το υποθέσουμε, αλλά. Πώς μπορεί να διαρρέεται αυτό το πράγμα επίσημα από επίσημα χείλη, έτσι, με τόση σιγουριά. Το πιο σημαντικό για την υπόθεση του Βόλου. Καταρχάς, επίσημα χείλη, πρώην μέλος του ΔΣ, ο κ. Χαντόβιλ, είχε πει ότι 99% θα παίξουν στο Πελί. Ναι. Ο Ηρακλής τώρα είναι στα τάρταρα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής. Έτσι. Μην πιάσουμε. Έχουν γίνει πολλές υποσχέσεις, γενικότερα, ακούστηκαν όλο το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά πέρα από την κατηγορία, που καλά κάνεις και το λες, εγώ θα ρωτήσω το άλλο. Το καλοκαίρι αυτό ο Βόλος είχε ένα καθαρό αφημί. Σωστά, γιατί μόλις το καλοκαίρι θα είναι καθαρό. Αυτό ακριβώς. Άλλο κομβικό ερώτημα επίσης. Θα έχουν γίνει μεταγραφές, θα έχουν γίνει... Να έχει μια φθορά το αφήνει. Μπορεί να μην έχει χρέη, να έχει σωστή διαχείριση. Δεν το ξέρω, αλλά μπορεί και να έχει. Ναι, και εφόσον υπάρχει συμφωνία για να δοθεί, αυτοί που το διαχειρίζονται... Μπορεί τα 2,5 να γίνουν 3,5 το ξέρεις. Έτσι. Και εντάξει, είναι κάτι τώρα τελείως ουτοπικό να το συζητάμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι, γιατί δεν υπάρχει λύση για το τώρα καταρχήν, οπότε... Αυτό που αφουγκράζομαι εγώ πάντως καθημερινά και μέσω της εκπομπής είναι ότι ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα να ακολουθήσουν αυτό το εγχείρημα διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν την παραμικρή ενημέρωση. Ναι, είναι λογικό. Γιατί διαβάζουν, επαναλαμβάνω, για μεταγραφές, για Μπαξεβάνο, για προπονήσεις, για προετοιμασίες. Αλλά όλα αυτά λίγο γίνονται στα κρυφά. Και φαντάζομαι είναι δύσκολο και για εσάς του ρεπόρτερ του Ηρακλή να διαχειριστείτε όλη αυτή την κατάσταση. Και να αντλήσετε πληροφορίες και κατά πόσο αυτές οι πληροφορίες που αντλείτε επιβεβαιώνονται από επίσημα χείλη και με ποιους τρόπους, ώστε να τις δημοσιεύσετε. Είναι όλη η κατάσταση. Άμα μαζευτούμε, μπορούμε να ανοίξουμε η ΕΚ. Εύκολα. Ναι. Εύκολα. Δεν υπάρχει άστο αυτό. Αυτό δεν αφορά και τον κόσμο. Σίγουρα. Ούτε στην άλεση καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει. Όλα αυτά τα χρόνια θα πω έτσι, όχι αυτές τις μέρες. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, άμα κάνεις έναν απολογισμό τελευταίας οκταετίας, από το 2011 και μετά που υπήρξε ο υποβιβασμός, καταλαβαίνεις και τι είδους ρεπορτάζ. Γιατί από δεξιά και αριστερά συναδέλφους άλλων ομάδων να λένε πω όπο πρόβλημα, πω όπο αδικία, πω όπο το ένα, πω όπο το άλλο. Παιδιά, να μην συγκριθούμε ποτέ. Το εύχομαι να μην το περάσετε ποτέ. Εντάξει, είναι άλλο είδους καταστάσεις. Ναι. Επαναλαμβάνω, δεν αφορά τον κόσμο. Κανονικά κάποιος θα περίμενε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για το αγωνιστικό πλάνο, για τον προπονητή, για τις μεταγραφές, γιατί και εσείς τα έχετε δει, δεν ξέρω αν έχετε κάνει και αναφορά. Για τους ναι, αναφέραμε τα ονόματα. Ναι, αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Δεν λέω ότι δεν θα έρθουν αυτά τα παιδιά και δεν θα κάνουν προπονήσεις. Χθες είχε 20 πόσα παιδιά και κάνανε πρώτη προπόνηση με τον Μπαξεβάνο, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, μια νορμάλ λειτουργία αυτή. Βέβαια. Επαναλαμβάνω, μπορεί να μας πούνε ότι δεν υπάρχει χρόνος να ασχοληθούν με αυτό, τρέχουν να προλάβουν οι ημερομηνίες, να κάνουν ομάδα κτλ. Θα έρθει όμως κάποιος φίλος του Ηρακλή και θα πει
Μα καλά, χωρίς γενική συνέλευση, χωρίς κάποια ενημέρωση προς τον κόσμο, εσείς τα κάνατε όλα. Δηλαδή κλείσατε προπονητή, κλείσατε παίκτες, κλείσατε προπονητικό κέντρο, κλείσατε τα πάντα, κλείσατε το αφημί, κλείσατε το deal, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι περιλαμβάνει αυτό. Θα ζητήσετε αύριο μεθαύριο να πάρουμε διαρκείας, να κόψουμε εισιτήρια, να σας ακολουθήσουμε. Πώς θα τα κάνουμε αν δεν έχουμε ενημερωθεί για το τι είναι αυτό που θα ακολουθήσουμε. Έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι παράλογο αυτό που λέω. Όχι βέβαια. Ο κόσμος έχει κάθε δικαίωμα να γνωρίζει, εννοείται. Αυτό στηρίζει όλη την προσπάθεια και θα είναι θέλω να σας ακολουθήσω. Ναι, πες μου τι είναι αυτό που θα ακολουθήσω. Πες μου ποιοι είναι αυτοί που το κινούν. Έτσι. Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν. Ποιους θα ακολουθήσουν. Ναι. Έχει πει, μου έχουν έρθει κατά καιρούς μηνύματα που λένε Γιώργο να μαζευτούμε 10.000, να βάλουμε από 200 ευρώ, να, ξέρω εγώ, να πάμε να πάρουμε αφημί μεγάλης κατηγορίας κτλ. Με ποιον μπροστά, αυτό είναι το ερώτημα. Ποιον θα εμπιστευτεί ο κόσμος για να δώσει τα 200 ευρώ ο καθένας. Ποιος θα διαχειριστεί ένα τέτοιο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και στον Ηρακλή έχει φοβηθεί το μάτι μας. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε πλέον ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό που λέω. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη καχυποψία και... με όλα αυτά που έχουν συμβεί αυτά τα χρόνια, είναι λογικό. Έτσι, βέβαια, λογικό. Είναι λογικό. Και άντε τώρα, επαναλαμβάνω, το ποτήρι, όσοι θέλουν να το πιούν, θα το πιούν. Θα πηγαίνουν με μισή καρδιά, θα πονάει το στομάχι τους που θα βλέπουν μια ομάδα που θα γράφεται Άρης Παλαιοχωρίου, αλλά θα είναι ο Ηρακλής και θα παίξει στην Δέλτα Εθνική. Αλλά του χρόνου μετά θα ξέρουν ότι αυτό το πράγμα πρέπει κάπως να προχωρήσει, να υποστηριχθεί. Αν βέβαια δεν ανέβει η ομάδα, θα είναι μια χρονιά που απλά έπαιξε ο Ηρακλής στη Δέλτα Εθνική. Και, από και, πέρα και το έχω πει πολλές φορές, είμαι σίγουρος ότι και αυτοί που έχουν κάνει αυτό το deal, οι Ηρακλειδείς που έχουν κάνει αυτό το deal, και αυτοί πονάνε, έτσι. Δεν νομίζω ότι τους αρέσει το ότι ολόκληρος Ηρακλής πάει να πάρει το αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου. Μην τρελαθούμε. Φυσικά και δεν τους αρέσει. Προφανώς. Ας το κάνουν όμως με τέτοιο τρόπο έτσι, ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν τουλάχιστον επικοινωνιακά. Γιατί το έχουν χάσει όλο αυτό με αυτή τη μυστικότητα που υπάρχει. Βέβαια. Μάλιστα, ωραία. Γιώργο, οπότε περιμένουμε να δούμε αν και πότε θα υπάρξει κάτι πιο επίσημο και γενικότερα να τρέξουν εξελίξεις και να τις μάθουμε κιόλας. Επαναλαμβάνω, η πληροφορία που έχω και τη δίνω σε αποκλειστικότητα σε εσάς είναι για Παρασκευή το απόγευμα. Για γενική συνέλευση. Αλλά επειδή όλο το καλοκαίρι έχουν προαναγγελθεί καμιά 350 γενικές συνελεύσεις και ας δεν περιμένουμε. Ας βγει και μια ανακοίνωση από το ΓΣ για να είμαστε σίγουροι. Mm-hmm. Να προσθέσω κάτι. Το μπάσκετ δίνει το πρώτο του φιλικό. Mm-hmm. Επίσημο φιλικό, αν μπορεί να μου επιτραπεί η έκφραση, αν και το επίσημο του φιλικό δεν κολλάει. Αλλά είναι το πρώτο ανοιχτό στον κόσμο. Είναι την 5η στις 6 το απόγευμα. Είναι η πρώτη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για τον κόσμο να βρεθεί στο Ιβανόφιο. Θα παίξει με τη Λουκόλ Academic, τη γνωρίζουμε οι περισσότεροι από το μπάσκετ. Μια ομάδα που παίζει και κάθε χρόνο στην Ευρώπη, δυνατή ομάδα της Βουλγαρίας. Ένα καλό τεστ για την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Στις 6 ώρα 5 ευρώ γενική είσοδος. Τα διαρκείας ισχύουν κανονικά όπως ενημέρωσε ο Ηρακλής. Και... μια πρώτη ευκαιρία για τον κόσμο έτσι να... Και ναι, είναι πολύ καλή η ευκαιρία για να δει και τα μεταγραφικά αποκτήματα και τη νέα ομάδα. Το μπάσκετ φέτος θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, θα πάει εκεί ο κόσμος γιατί όπως και το είναι η επιστροφή. Ναι. Που είναι τα δύο μεγάλα τμήματα στην Α1 και θα έχουν... θα έχουν την ευκαιρία οι φίλες και παρήν να τους να τα ακολουθούν. Έτσι. Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, περισσότερα στην ώρα για μπλε. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Ματζιουκή για του Ηρακλή. Μας είπε και για τον μπάσκετ στο φινάλε και με βάση αυτά που μας έλεγε προς το τέλος της συζήτησης για την ενημέρωση που πρέπει να υπάρχει και όλα αυτά, μας έδωσε και ωραία πάσα για τον απολογισμό που είχαμε σήμερα στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Το ακούσατε και νωρίτερα γύρω στις 12.30 μια ώρα που έγινε η συνέντευξη τύπου από τον κύριο Καραμπέριο που έκανε τον απολογισμό για το τελευταίο δίμηνο και για το πώς έχει ουσιαστικά χτιστεί η φετινή προσπάθεια στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, όπως είπε, έγιναν μαγικά για να υπάρχει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ και να μπορεί να τρέξει φέτος τη σεζόν με όλα αυτά που έχουν μεσολαβήσει. Έδωσε έτσι και την είδηση, αν θέλετε, αποκάλυψη με τις σκέψεις που γίνονται για το ΠΑΟΚ TV και για την ομάδα μπάσκετ. Από τη νέα σεζόν, καθώς φέτος υπάρχει ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιο με την ΕΡΤ. Και είπε και άλλα ενδιαφέροντα φυσικά και για τους χορηγούς οι οποίους ψάχνουν να βρουν εκεί στην ΚΑΕΠΑΟ, για τη σχέση με τους συνδέσμους που έχει αναθερμανθεί κατά κάποιο τρόπο και περιμένουν φέτος στη στήριξη. Και γενικότερα
Ήταν έτσι αρκετά αναλυτικός ο κ. Καραμπέρης, όσα ανέφερε και τα ακούσατε και εδώ ζωντανά από το Λίμπρο φυσικά νωρίτερα. Τι έχουμε, έχουμε ενημέρωση και από την ΠΑΕ ΠΑΟ για τη σημερινή προπόνηση. Τι έχουμε, τους τραυματίες εκεί. Ναι, υπάρχει το δελτίο τύπου πριν από λίγο, είναι γνωστό. Λοιπόν, έχουμε κάτι νεότερο. Βαρέλα, Αγκούστο και Καντουρί, ατομικό σε υψηλή ένταση και θα αρχίσει σταδιακά να γίνεται η επανένταξή τους στο υπόλοιπο γκρουπ. Αυτά ουσιαστικά αναφέρει ΠΑΕ ΠΑΟ επί της ουσίας. Εντάξει, και στο κομμάτι τακτικής αφιερωμένη η σημερινή προπόνηση όπως διαβάζουμε. Το ημίχρονο ήταν 52-47, έτσι, στο 49. 49-52-49. Έχουν βάλει πάνω από 100 πόντους. Μάτς NBA βλέπουμε. Πραγματικά. NBA μάτς. Και νομίζω αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, και όσοι δεν το βλέπετε καλά θα κάνετε, θα βρείτε μια τηλεόραση. Το Αργεντινή Σερβία είναι τρομερό παιχνίδι. Άνοιξε, ξεκινείται το Argentina TV. Ναι. Τρίποντα, όλα, ναι, γίνεται, είναι πραγματικό μπάσκετ. Αυτό είναι το μπάσκετ που, το σύγχρονο. Είναι κάτι που δεν είδαμε από τη δικιά μας τεχνική. Αλλά είναι και εύστοχοι οι Αργεντίνοι. Γιατί βλέπεις τώρα κάτι κρεμασμένοι που τα βάζουν. Πηγαίνει στην Στεφάνη, καταλήγει μέσα. Θέλει και τύχη, παιδιά. Δεν γίνεται. Εμείς σε όλα αυτά τα παιχνίδια τα σπάσαμε τα καλάθια. Άρα δεν είναι δεν τόσο ανίκανη η δική μας. Θέλει και τύχη. Όταν, να τα σπάσει σε ένα μάτσο, το καταλαβαίνω. Να τα σπάσει σε όλα τα μάτσο όμως. Εσύ, όταν η μπάλα πηγαίνει Στεφάνη, Στεφάνη, Στεφάνη και καταλήγει στο τέλος μέσα, θέλει και τύχη για να μπει. Δεν το έκανε επίτηδες. Με ποσοστά όμως που είχαμε εμείς 5 στα 23 τρίποντα. Ναι, τώρα, εντάξει, δεν είναι θέμα τυχαίας. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό είναι το πραγματικό μπάσκετ. Δες τι μάτσα να κάνουν. Εμείς δεν τα βλέπουμε. Και δεν έχουμε παίκτη τον Καμπάτσο. Εμείς έχει ακόμη πολλά ερωτήματα για την ομάδα μπάσκετ που πάει από εδώ και πέρα. Και ποιο θα είναι η επόμενη μέρα της μετά από άλλη μια αποτυχία. Οι στοιχηματικές δίνουν πρώτο φαβορί για τον πάγκο τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Ναι, τον είχαμε ξεχάσει να τον αναφέρουμε χθες. Είχα πει μόνο η Τούδη, αλλά και ο Μπαρτζόκας μπαίνει σε αυτήν την εξίσωση. Θα είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Δεν θα μπορεί να έρθει κανένας από τους δύο. Εκτός αν καταφέρουμε και φέρουμε τον Ρικ Πιετίνο. Γιατί ακούστηκε και αυτό. Ακούστηκε σε φάση. Όχι στα ρεπορτάζ, στα σχόλια. Εντάξει, ναι. Είπα κι εγώ. Σωστή σας σκέψη. Σωστό σας σκέψη, αλλά νομίζεις ότι υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες. Λέμε τώρα. Όχι για τον Πιτίνο. Μπορεί και ο Μπαρτζόκας να είναι ουτοπικό. Να αυτό μην λέω για τον Μπαρτζόκα και για τον Τουδί. Δεν νομίζω. Εντάξει, ο Μπαρτζόκας. Έχουν συμβόλαια, έχουν φορτωμένα προγράμματα. Το μπάσκετ είναι διαφορετικό. Ένας προπονητής μπορεί να είναι και σε εθνική και σε σύλλογο. Δεν σε το ποδόσφαιρο. Εντάξει, το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν αυτό να γίνεται. Μου φαίνεται εμένα λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Θα δούμε. Τουλάχιστον του χρόνου έχουμε το προολυμπιακό τουρνουά σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ναι. Και όπως σου είχα πει χθες, Γιώργο, ότι μπορεί να το διεκδικήσουμε. Αυτό βγαίνει και από επίσημα χείλη. Ότι τελικά η Ελλάδα θα διεκδικήσει μάλλον ένα προολυμπιακό τουρνουά. Και καταφέρουμε πιο εύκολα να ακριβώς. Χρειάζεται 2 εκατομμύρια ευρώ. Το ελάχιστο. Θα τα βρούμε μόνο. Για λεφτά υπάρχουν. Τι είπε ο Χριστός, ο κοιος είσαι. Σαββίδης Ιβάν, σε παλατάκι να γίνει το προολυμπιακό. Χρειάζεται 2 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε το προολυμπιακό. Αλλά λένε ότι οι άνθρωποι της, όπως πηγάζει έτσι, τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, ότι αν έρθει και ο Γιάννης με το κούπο κανονικά και βρίσκεται στο ρόστερ, θα καλυφθούν αυτά τα έξοδα από τα έσοδα εισιτήρια. Γιατί άμα γεμίσει το ΆΚΑ σε 4 παιχνίδια, θα τα βγάλει τα 2 εκατομμύρια, εννοείται. Ναι. Δεν νομίζω να έρθει ο Γιάννης στο προολυμπιακό. Αυτή ανάλογα την πορεία που θα κάνει το Μιλγόκι στο NBA. Αν φτάσει μέχρι τους τελικούς του NBA, δεν θα έρθει. Γιατί είναι πολύ κοντά με κοντινές ημερομηνίες. Αλλά αν προκριθούμε, θα είναι κανονικά στο τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων. Εντάξει, είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Εκεί θα κατέβουν και οι NBAers. Ναι. Συνήθως εκεί έτσι θα δούμε γίνεται. Ματσάρες. Πιστεύουμε ότι θα κατέβουν οι NBAers. Συνήθως κατεβαίνουν στους Ολυμπιακούς. Γιατί. Καλά, δεν μπορέσαμε να κοντράρουμε αυτούς τώρα. Να κοντράρουμε τους NBA. Έτσι είναι το κοινό μυστικό. Ότι το... Όχι, δεν το λέω αυτό, γι' αυτό. Ότι κατεβαίνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες όλοι οι μεγάλοι αθλητές, όλα τα μεγάλα αστέρια. Εμείς γιατί... το λέμε για το θέαμα. Όχι, γιατί εκεί δεν ελέγχονται. Καταλαβες. Ναι. Δεν υπάρχει δείγμα ντόπινγκ από τους αθλητές του NBA στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γι' αυτό, άμα δεις και στο Λονδίνο και στο Πεκίνο, κατέβηκαν οι καλύτεροι και ο Μπράιαν και ο Λεμπρόν και όλοι. Ναι, δεν ελέγχονται εκεί πέρα. Πάνε για να προσφέρουν κάτι άλλο. Για το θέαμα, ρε παιδί. Και μπαίνουν μέσα, παίζουν με την Ιγυρία όπως και παίξει η Αμερική με την Ιγυρία στο Λονδίνο 135-27. Και βγήκε με 80 πόντους διαφορά το παιχνίδι. Συμβαίνουν αυτά. Ο Μπράιαν γελούσε στον πάγκο με τον Λεμπρόν. Δεν πέσανε, γελούσανε. Τι θα κάνουν. Λοιπόν, φτάνουμε στις 3. Δίνουμε σκυντάλι στο πέναλτι. Γιώργο Αγόρας ακολουθεί εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μένετε συντονισμένοι. Χρήστο Γιουβάνο, Γιώργο Βαϊράμι, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Και εσύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Άντε, δεν ξέρω. Μεσημέρι, τρεις η ώρα είναι. Άρα, καλό μεσημέρι λέμε τώρα. Αύριο στις 2 πάλι εδώ, Λίμπερο παντού. Γεια σας.